και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εφημερίδας Αυγή, τον Δημήτρη Στούμπο. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όσους βλέπουμε την Ευτρία. Στην Μουρούζη. Μάλλον είμαστε μαζί τουλάχιστον. Δεν είμαστε μαζί, εγώ από Θεσσαλονίκη. Όσο υπάρχει Ευτρία. Τουλάχιστον να υπάρχει, στον παρόντα να χρόνο. Παρά τις απειλές και παρά τα υπονοούμενα. Θα πάω κατευθείαν στο ψητό, γιατί εντάξει, είναι και ενδιαφέρον και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας. Να το δούμε κιόλας, πέρα από τα άλλα τα πολιτικά, τα κεντρικά πολιτικά. Πιάνετε και από αυτή την είδηση, να πάρουμε λίγο την μπάρα από κάτω για να το δούμε. Σε σχέση, έχετε ένα δημοσίευμα σε αυτές τις τριβές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Στις τριβές και στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον αυτό παρουσιάστηκε σε δημοσιεύματα χθες, για συρρήκνωση της ΕΡΤ και επιστροφή σε αυτό το μοντέλο ΝΕΡΙΤ, ένα τηλεοπτικό κανάλι, τρεις ραδιοφωνικοί σταθμοί, ανταποκριτικό γραφείο η ΕΡΤ 3. Αυτά στα διαβάζει ο κόσμος, στα συζητάει και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας είναι υπόθεση όλων μας και πέρα από τα όποια ελλείμματα του παρελθόντος ή τις όποιες προσπάθειες της παρούσας περίοδου, νομίζω ότι πρέπει να θυμίζουμε τις μεγάλες βαρύτατες ανοησίες έως απαράδεκτες κινήσεις στο μαύρο τότε της ΕΡΤ που έβαλε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο και άλλους πολλούς. Αλλά σήμερα τουλάχιστον ο βηματισμός της πηγαίνει μπροστά και όσοι θέλουν πράγματι το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, πρέπει διαρκώς να τον στηρίζουν και η όποια κριτική να έχει το στόχο να γίνεται καλύτερη. Νομίζω ότι όποιες προσπάθειες και να γίνουν. Ισχύει αυτό, γιατί είναι δημοσιεύματα. Δεν ξέρω αν το έχει παρουσιάσει ο σχέδιο η Νέα Δημοκρατία επίσημος. Τα δημοσιεύματα δεν έχει νόημα να τα σχολιάσει κανείς. Εγώ θυμάμαι και τις πρόσφατες δηλώσεις και του κυρίου Γεωργιάδη και άλλων παραγόντων. Βεβαίως να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν και μια και το συζητάμε, ότι θεωρώ ότι έκανε μια διορθωτική κίνηση μείζωνα η αξιωματική αντιπολίτευση, που έβγαλε το βλακώδες και απαράδεκτο εμπάργκο που είχε βάλει η ίδια λίγο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό βάζει ξανά μια συζήτηση και νομίζω ότι η δημόσια συζήτηση να γίνεται με τις όποιες κριτικές επισημάνσεις, αλλά ο βηματισμός να πηγαίνει προς τα μπρος και οι κινήσεις που έχει κάνει η ΕΡΤ το τελευταίο διάστημα δίνουν κάποιες ελπίδες για μια βελτίωση και του προϊόντος. Αναφέρομαι και στην προσπάθεια με το αθλητικό κανάλι, αναφέρομαι στην υποδομή σε σχέση που απελευθέρωσε με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά την ΕΡΤ από την Τιτζέα. Αυτά τα θεωρώ δύο σημαντικά βήματα. Η προσπάθεια των δημοσιογράφων συνεχίζεται. Νομίζω ότι έχει περισσότερη διοντολογία από ότι έχουν πολλά άλλα κανάλια ή ραδιόφωνα, πολλές φορές και εφημερίδες, για να το πω και για τις εφημερίδες. Αλλά γενικά για όλους μας, νομίζω η επόμενη περίοδος είναι ένα στοίχημα. Ποιος πραγματικά θέλει την ποιότητα και την ανταπόκριση από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Θα τα συζητήσουμε αυτά αφού ολοκληρώσουμε την πολιτική ανάλυση μαζί σου της με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, αλλά βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργό των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιουλέκα. Θα έχει ενδιαφέρον, πέρα από όλα τα άλλα της πολιτικής ατζέντας, να συζητήσουμε και αυτό. Τώρα, Δημήτρη, ας ξαναδούμε λίγο την ατζέντα. Δεν ξέρω αν κρατάει κάτι από τη χθεσινή ορκομοσία και αυτές τις τριβές, τις επιθέσεις από την αντιπολίτευση, αλλά και από στη χίλια της κυβερνός σας παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις επιλογές, κυρίως των δύο που προέρχονται από το κοινάλ, του κυρίου Μωραΐτη και του κυρίου Τόσκα. Τόλκα, συγγνώμη. Κύριος Τόσκας, καλή τώρα, τι κάνει. Λοιπόν, και ο Τόσκας υπουργός ήταν, βουλευτής παραμένει. Ναι. Και αυτό έχει και το συμβολισμό του. Δύο άνθρωποι που ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο, οι δύο που προέρχονται από το κοινάλ, οι υπόλοιποι που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ με πολιτικό όρκο, αλλά και αυτό είναι ένα θετικό άνοιγμα. Τώρα είναι αρκετά χρόνια πλέον σε αυτή τη φάση που έχει προχωρήσει αυτή η αποτύπωση. Επιλέγει ο κάθε υπουργός, ο κάθε αναπληρωτής ή υφυπουργός με ποιο τρόπο ορκίζεται. Άλλωστε, σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι και μια σειρά συζητήσεις που γίνανε για τη συνταγματική αναθεώρηση, παρότι πολλοί συμπολίτες μας δεν την παρακολούθησαν, για να είμαστε ειλικρινείς, ούτε βοηθήθηκαν από όλα τα μέσα, παρά τις προσπάθειες, για να θυμίσω πάλι, και του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα και του Καναλιού της Βουλής, περιοριζόμαστε απλά στις ατάκες της αντιπαράθεσης, τη μείζωνα πολιτική τοποθέτηση, είτε του Πρωθυπουργού είτε του επικεφαλή αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά έχουμε και το επόμενο διάστημα για το δεύτερο γύρο τη συνταγματική αναθεώρηση που θα συζητήσουμε για τα θέματα κράτου και εκκλησία και όχι μόνο, για να μην το πάω μακριά. Και νομίζω ότι είναι από το θετικό βηματισμό που γίνεται αυτό. Και ταυτόχρονα θέλω να πω ότι όποια παρασπονδία και να γίνει επικοινωνιακή, γιατί δυστυχώ μια σειρά ιδιωτικά κανάλια παραγκαζώνουν, να το πω έτσι, στο εφήμερο, στο συγκυριακό, γιατί το τελευταίο διάστημα θεσμικά και δημοκρατικά τι ζούμε. Ζούμε μια διαρκή απόπειρα, άλλο η κριτική, ξαναλέω, και η πολεμική, καθημερινής αμφισβήτησης της σταθερότητας της κυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνεται σε μια δημοκρατία, αλλά έχει και όρια.
Ποια είναι τα όρια? Δεν μπορεί κάθε μέρα να ανοίγει κανείς ένα κανάλι ή ένα ραδιόφωνο και να ακούει την τρίχα τριχιά. Άλλο η κριτική, ξαναλέω. Εν προκειμένου, δεν περίμεναν πολλοί, δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση και δυνάμεις αντιπολίτευσης, ότι αυτή η κυβέρνηση θα κατόρθωνε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να τελειώσει αυτή την σύμπραξη με τον κύριο Καμένο χωρίς να καταρρεύσει. Αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν, γιατί πίστευαν ότι αυτό το διαζύγιο που ήταν πραγματικό, γιατί στην αρχή λέγανε ότι δεν είχε πραγματικό το διαζύγιο, θα οδηγούσε στην κατάρρευση. Τώρα και με πας, βέβαια, παρότι ασχολούνται... ήθελα ιεραρχικά να πάω στην ιστορία του δανείου του κυρίου Πολάκη, να πάω στις κατηγορίες. Όχι, στις απλά κατηγορίες, προσπαθώ, επειδή όχι, ο κόσμος... Γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση σήμερα, Δημήτρη. Πώς είναι δυνατόν να καταλήγουμε σε μία μηνυτήρια αναφορά ενός πρώην υπουργού εναντίον ενός άλλου πρώην υπουργού. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών εναντίον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για πράγματα που προφανώς συνέβησαν όταν και οι ίδιοι ήταν στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του κυρίου Τσίπρα. Χθες είχαμε... Δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Ναι, και... Και για τους δύο. Και είναι εύλογο το ερώτημα από τους αντιπάλους. Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, να δούμε τι λέει αυτή η αναφορά, η μηνυτήρια αναφορά του κυρίου Κοτζιά, την οποία υπογράφει ο δικηγόρος του. Τα εισπράττει βέβαια μέσω του tweet από τον κύριο Καμένο, ο καημένος ο δικηγόρος, από το Πράτο, μέλος του Πράτο είναι και όλα, στις κίνησεις του κυρίου Κοτζιά. Λοιπόν, πριν δούμε αυτό, να πούμε γενικά ότι μέσα σε αυτή την αναφορά του κύριου Κοτζιάς, που αναφέρεται και στο βιογραφικό του, στα πράγματα που έχει καταφέρει κατά την Υπουργία του, αλλά και στην πολιτική του διαδρομή, είναι ότι πολλές φορές προκλήθηκε από τον κύριο Καμένο σε σχέση με χρηματοδοτήσεις από τον Σόρος, πολλά εκατομμύρια, σε σχέση με την διαχείριση, με διαχείριση κονδυλίων μυστικών, τα οποία λέει δεν υπάρχουν, ακόμα και για το θέμα της εταιρείας που ανέλαβε την έκδοση βίζας. Σωστά. Το ένα κομμάτι αφορά αυτό, σε σχέση με την συγκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του κύριου Κοτζιά, όπως λέει ο κύριος Κοτζιάς, από τον κύριο Καμένο. Και το άλλο είναι κάποια απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε στο κινητό του κύριος Κοτζιάς από τον κύριο Καμένο. Σε αυτά αφορούν οι κάρτες που θα δούμε και οι σχετικές αναφορές στη μηνυτήρια αναφορά. Τώρα μπορούμε να δούμε, συνάδελφοι, τι λέει η αναφορά του κυρίου Κοτζιά. Στις 15 Εβδόμου του 18 και ώρα, 3 και 23 το πρωί, και ενώ βρισκόταν, δηλαδή ο κύριος Κοτζιάς, σε επίσημη επίσκεψη στη Βολιβία, έλαβε στο κινητό τηλέφωνο το εξής μήνυμα από το μηνυόμενο Καμένο. Αρκετά ανέχτηκα τις αυθαιρεσίες σου και τη μανία αυτοπροβολή σου στα ΜΜΕ. Την επόμενη φορά που θα πιάσεις το σώμα σου εμένα ή του Σανέλ, θα σε ξεφτυλίσω δημόσια. Πάμε παρακάτω. Η εμπλοκή σου με τις βίζες και το συνέδριο του Σόρος με τον πλατή θα ψαχτεί και αλίμονο αν έχεις κάνει συναλλαγή. Ένα SMS ήταν αυτό. Στο δεύτερο, στις 30 Σεπτεμβρίου του 19, ημέρα Κυριακή και ώρα 20 και 12, και ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους ο κύριος Κοτζιάς, δέχθηκε το εξής. Τώρα θα απολογηθείς για τα 24 εκατομμύρια ευρώ απόρριτα από ισοποιητικά αλήτη στις 20 και 32 την ίδια μέρα. Μαζέψου, γιατί θα σε τελειώσω. Αυτό είναι το μήνυμα που έλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών στο κινητό του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη. Κοιτάξτε, εγώ χρόνια ισχυρίζομαι και προσπαθώ να κρατάω την ίδια στάση ότι η πολιτική αντιπαράθεση και η πολιτική πολεμική κανονικά δεν λύνεται με δικαστικό τρόπο. Εκτός αν κάποιος θεωρεί ότι η προσβολή της προσωπικότητάς του είναι τόσο ακραία, τόσο καθυποτροπήν και τόσο, να το πω έτσι, βαριά, που δεν έχει άλλο τρόπο να το αντιμετωπίσει. Είναι γνωστή η πολιτική αντιπαράθεση που είχε προκύψει και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το φθινόπωρο, αλλά και πριν από αυτήν. Άλλωστε, στην πολιτική δεν βρίσκεσαι γιατί κάνεις συμβόλαιο γάμου, βρίσκεσαι γιατί σε ενώνουν κάποιοι κοινοί πολιτικοί στόχοι. Αυτούς ελέγχεις, για αυτούς ελέγχεσαι και βέβαια για την εντιμότητά σου και την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, όπως το εννοεί ο καθένας, ή ένα κυβερνητικό σχήμα ή ένα κόμμα και πάει λέγοντας. Αλλιώς θα τρελαθούμε. Ξαναλέω, είναι ισχυρές προσωπικότητες και οι δύο. Εγώ δεν πάω να επιλέξω κανέναν, ούτε τον κρίνω τώρα πολιτικά. Επειδή έχουν προκύψει και στο παρελθόν αγωγές, μηνύσεις και από τον κύριο Καμένο, πολλαπλές και λαθεμένες, αλλά πολλές φορές και από τον κύριο Κοτζιά, δεν ξεχνάω τίποτα, και σε συναδέλφους, που πολλές φορές υπερβάλλουν και οι συνάδελφοι. Και την εφημερίδα των συνταξών δεν είχε εμπλέξει σε χρηματοδοτήσεις από τόσο όρος ο κύριος Καμένος. Βεβαίως. Ναι. Μα το θέμα δεν είναι η εφημερίδα των συνταχτών ή αύριο είναι η Αυγή, δεν ξέρω εγώ, ένα ραδιόφωνο ή μια άλλη εφημερίδα. Ξαναλέω, υπάρχει ο τρόπος της επικοινωνίας πρώτα απ' όλα, γιατί και εμείς αν βάλουμε ένα τίτλο αύριο που θίξει εσένα, εγώ πιστεύω ότι η πρώτη αντίδραση, είτε είσαι δημοσιογράφος είτε πολύ περισσότερο πολιτικός, που πρέπει να έχεις μεγαλύτερη ανοχή για την κριτική ή την πολεμική που θα σου κάνει κάποιος, θα επικοινωνήσεις με τη σύνταξη της Αυγής, θα πεις τη γνώμη σου και την κριτική σου, θα δημοσιεύσουμε μια τοποθέτησή σου.
και θα δεις αν θα γίνει αυτό. Γιατί βλέπω ότι γενικά και τα μέσα δεν κρατάνε τη διοντολογία. Γι' αυτό είπα και πριν για τη διοντολογία. Mm. Αυτή θα ήταν η πρώτη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Τώρα θα μου πεις όταν συγκρούονται δύο πολιτικοί που ήταν υπουργοί στην ίδια κυβέρνηση με τόσο ακραίο τρόπο. Καλά, ή ο δεν κύριος νομίζω Κοντζιάς βέβαια εκτιμάει... ο κύριος Κοντζιάς από την πλευρά του, για να είμαστε δίκαιοι, έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα που χρησιμοποιεί ο κύριος Καμένος. Στο παρελθόν το έχει κάνει με δημοσιογράφους, το θυμάμαι, δεν το ξεχνάω. Ναι, δεν το ξεχνάω. Μάλιστα. Αλλά πάντως... αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάμε να ζυγίσουμε τώρα. Όχι, όχι, όχι. Είναι ούτως ή άλλως πάει η ότι δεν θα λύσουν τα δικαστήρια. Δεν θα λύσουν τα δικαστήρια τις μεγάλες πολιτικές διαφοράς όταν του κύριου Κοντζιά, του κύριου Καμένου. Το δικαστήριο θα σε προστατεύσει. Το ζήτημα είναι αν έπρεπε να σε προστατεύσει ο Πρωθυπουργός. Ή έπρεπε να προστατεύσει, γενικά αν ξέρω... το γνώριζε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή είναι ένα SMS, έτσι, που είναι 18 και 19. Το 2019 είναι το τελευταίο, Σεπτέμβριο αν δεν κάνω λάθος. Εγώ και δεν ξέρω κανένα ο Πρωθυπουργός βλέπει τα SMS μεταξύ των υπουργών. Μπορεί και να έγινε, δεν το ξέρω πραγματικά, τι να σας πω. Λογικά το θέμα είναι δεν μπορεί να λύσει. Ούτε πρωθυπουργός μπορεί να το λύσει αυτό, ξαναλέω. Και είναι προφανές, θυμίζω ότι οι μεγάλες αντιθέσεις, άλλωστε ο κύριος Καμένος δημόσια έλεγε πριν από ένα χρόνο περίπου και σχεδόν μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι που πρόκυψε η συμφωνία των Πρεσπών, τι έλεγε. Έλεγε ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο Κοντζιά. Αν αυτά μέσα σε 10 μέρες ή σε ένα 24 ώρες ή σε λίγες ώρες αλλάζουν, εγώ αυτό κρατάω ως πολίτης και ως δημοσιογράφος. Να δούμε γιατί λίγο. Ξαναλέω, όσες ενστάσεις και να έχω, δεν μ' αρέσει η λογική της άγριας πολεμικής. Ή ας το πούμε κάτω από τη ζώνη χτυπημάτων. Αλλά αυτό είναι, τελικά κρίνεται το κάθε πρόσωπο, είτε ως υπουργός, είτε ως βουλευτής, είτε ως δημοσιογράφος, είτε ως πολίτης, από την επαναλαμβανόμενη πρακτική του. Όχι τι εκπέμπει, γιατί εγώ που λέω αυτά μπορεί αύριο να πάω να κάνω μήνυση ή να κάνω αγωγή. Άλλωστε, τελευταία το είχαμε σχολιάσει νομίζω και μαζί. Πάντως να υπενθυμίσω αυτός που αποχώρησε κίνηση... πρώτος από την κυβέρνηση, μέσα στο μέσο αυτής της προσωπικής πολιτικής διένεξης των δύο, είναι ο κ. Κοντζιάς. Παρέτηση που έγινε αποδεκτή. Και είχε σχολιαστεί κριτικά αυτό από τους περισσότερους στην κυβέρνηση, αν θυμάστε. Άρα... Όχι γιατί δεν συμμερίζονται τη δυνατότητα ένας υπουργός να παραιτείται, αλλά σε σχέση με τη στιγμή ή με τα περαιτέρω προβλήματα που προσέθεσε σε σχέση με την προσπάθεια. Οκ. Okay. Να στέλνει ο καθένας τα μηνύματα και να απαντιέται δημοσίως. Λέω πρώτα πολιτικά οι απαντήσεις και μετά να κρίνεται στο δημόσιο διάλογο η ουσία των επιχειρημάτων και ο χρονισμός τους. Και ο χρονισμός τους. Εμείς τώρα ως πολίτες τώρα μαθαίνουμε τα μηνύματα. Καλά, βέβαια, ο κύριος Καμένος είναι λαλίστατος γενικός και στο δημόσιο χώρο και στον ιδιωτικό από ό,τι βλέπουμε. Ο κύριος Καμένος υπερβάλλει πολύ πιο συχνά. Για να δούμε το τελευταίο έχω ξαναπεί δημοσίως. Που έκανε απαντώντας αυτή την μήνυση του κυρίου Κοντζιά. Μετά από ένα μήνα αναμονής, μήπως και ξαναγίνει υπουργός, ο μόνιμα δοτός και ουδέποτε εκλεγμένος αρχηγός του ανύπαρκτο Πράτο κατέθεσε μήνυση με τον επίσημο δικηγόρο των Γερμανών. Είμαι έτοιμος και θα καταθέσω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στη δικαιοσύνη που τόσο φοβάται. Πάντως, εγώ να θυμίσω και τα SMS με τον κύριο Νικολόπουλο, τον βουλευτή, τον ανεξάρτητο, που είχαν βγει στη δημοσιότητα πριν από δύο εβδομάδες, Δημήτρη. Πολλοί SMS πέφτουν. Ξαναλέω. Είναι η περίοδος που δίνει λαβές. Στο να συζητάμε πολλά άλλα πράγματα και όχι τα κεντρικά. Ας πούμε, όχι εμείς εδώ μόνο, γενικότερα. Και είναι και η στάση των δύο, ξαναλέω, που τώρα δεν είναι στην κυβέρνηση για διαφορετικό χρονισμό και επιλογές και συγκρούσεις. Στην ουσία, με ανάποδο τρόπο, βοηθάει, να το πω έτσι, μια φασαρία επικοινωνιακή, όχι ουσιαστική, επαναλαμβάνω, γιατί δεν βλέπω να συζητάνε για το περιεχόμενο της συμφωνίας, το περιεχόμενο άλλων κινήσεων κτλ. Υπάρχουν υπονοούμενα και απειλές κυρίως από τον κύριο Καμένο, ξαναλέω. Δεν συμφωνώ με την προσφυγή στη δικαιοσύνη, αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος εκτιμά ή ο κύριος Κοντζιάς ότι μόνο έτσι θα λύσει ζητήματα, δεν νομίζω ότι θα τα λύσει. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Τώρα πάμε και στην άλλη μέλλον. Διένεξη. Από εκεί και πέρα. Ναι. Πάμε στη διένεξη. Όχι. Έτσι, το λέω επειδή είναι και πανσέλινο σήμερα. Εγώ βλέπω ένα γενικότερο σεληνιασμό από ορισμένους να ασχολούνται μονομανιακά με μια σειρά ζητήματα και καθ' υπερβολήν το προσωπικό τους.